Προφανώς δεν έχω κάνει καθόλου πρακτικό έργο. Οπότε γιατί επιμένω να κρύβω την αλήθεια? Γιατί μου είναι τόσο δύσκολο να πω έστω και μία αλήθεια? Παίζοντας συνέχεια θέατρο, πώς θα μπορούσε κάποιος πανούργος και ανηλικρινής να σωθεί από τον Θεό? Μέσα από τα λόγια του Θεού βλέπω τελικά την αιτία της υποκριτικής ομιλίας μου. Πρέπει να μετανοήσω και να επιδιώξω να γίνω ειλικρινής για να κερδίσω την έγκριση του Θεού. Μια μέρα μια επικεφαλής με ρώτησε πώς πήγαινε το πότισμα των νεοφώτιστων για το οποίο ήμουν υπεύθυνος. Δεν ήξερα τι να πω. Τελευταία δεν είχα παρακολουθήσει καθόλου το πότισμα και δεν ήξερα λεπτομέρειες. Πώς να απαντούσα? Αν έλεγα ότι δεν ήξερα, οι επικεφαλής και οι άλλοι εργάτες θα έλεγαν ότι δεν έκανα πρακτικό έργο και θα ντροπιαζόμουν. Έτσι σκέφτηκα να πω όσα ήξερα από παλαιότερα και μετά να έβλεπα τι θα κάνω. Επομένως, απάντησα το εξής. Έχουν γίνει ρυθμίσεις για το έργο και έχουμε προσθέσει μέλη. Η επικεφαλής είπε αμέσως: «Δεν απαντάς την ερώτηση, αλλά υπεκφεύγεις. Αυτό είναι πονηριά. Αν δεν γνωρίζεις, απλά πες το μου και παρακολούθησε το άμεσα. Γιατί δεν είσαι ευθύς? Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να έχεις το θάρρος να παραδεχθείς το λάθος». Είχε δει σωστά. Το αποδέχτηκες αυτό εκείνη τη στιγμή? Όχι. Ένιωθα νευρικός και ανήσυχος. Το πρόσωπό μου έκαιγε. Είχε συμβεί αυτό που φοβόμουν. Ένιωθα ότι είχα ρεζιλευτεί, ότι όλοι με είχαν καταλάβει. Ήξερα ότι η επικεφαλής είχε δίκιο, αλλά μέσα μου δεν μπορούσα να υποταχθώ. Δεν έπρεπε να με κατσαδιάσει έτσι. Δεν θα ήταν καλύτερα να το τακτοποιούσα σύντομα? Ποιος ο λόγος να με κλαδέψει και να με αντιμετωπίσει μπροστά σε όλους? Αναστατώθηκα πολύ. Έτσι προσευχήθηκα σιωπηλά στο Θεό. «Θεέ μου, δεν θέλω να αντιμετωπιστώ. Δεν θέλω με τίποτα να το αποδεχθώ. Σε παρακαλώ, καθοδήγησέ με για να γνωρίσω τον εαυτό μου και να πάρω ένα μάθημα». Αμήν. Αργότερα διάβασα κάποια λόγια του Θεού. Ο παντοδύναμος Θεός λέει: «Ας δούμε πρώτα τι ερώτηση έθεσε ο Ιεχωβά Θεός στον Σατανά. Πόθεν έρχεσαι? Δεν είναι απλή αυτή η ερώτηση. Μήπως υπάρχει κάποιο κρυφό νόημα? Όχι. Είναι μια ξεκάθαρη ερώτηση. Αν ήθελα να σας ρωτήσω από πού έρχεσαι, εσείς τι θα μου απαντούσατε? Είναι δύσκολη ερώτηση. Θα λέγατε από το πέρα δόθε και από το πάνω κάτω? Όχι. Δεν θα απαντούσατε με αυτόν τον τρόπο. Τι νιώθετε λοιπόν βλέποντας τον Σατανά να αποκρίνεται έτσι? Νιώθουμε ότι ο Σατανάς φέρεται παράλογα, αλλά είναι και δόλιος. Μήπως μπορείτε να μαντέψετε τι νιώθω εγώ? Κάθε φορά που βλέπω αυτά τα λόγια του Σατανά, νιώθω αηδία, επειδή ο Σατανάς μιλάει, αλλά τα λόγια του δεν έχουν ουσία. Απάντησε ο Σατανάς στην ερώτηση του Θεού? Όχι. Τα λόγια που είπε ο Σατανάς δεν αποτελούσαν απάντηση, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Δεν ήταν απάντηση στην ερώτηση του Θεού. «Περιελθόν την γην και εμπεριπατήσας εν αυτή πάρημοι». Ποια είναι η κατανόησή σου από τούτα τα λόγια? Από πού ακριβώς έρχεται ο Σατανάς? Πήρατε απάντηση στην ερώτηση αυτή? Όχι. Τούτη είναι η ιδιοφυΐα των πονηρών δολοπλοκιών του Σατανά. Να μην αφήνει κανέναν να ανακαλύψει τι πραγματικά λέει. Ακόμα και μετά την ακρόαση των λόγων αυτών, εσύ εξακολουθείς να μην μπορείς να διακρίνεις τι είπε, παρόλο που αυτός
έχει τελειώσει την απάντησή του. Κι όμως, ο Σατανάς πιστεύει ότι έχει απαντήσει τέλεια. Τι νιώθεις λοιπόν, αηδία? Ναι. Τώρα αρχίζεις να αηδιάζεις αντιδρώντας τα λόγια αυτά. Τα λόγια του Σατανά έχουν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Αυτά που λέει ο Σατανάς σε κάνουν να ξύνεις το κεφάλι σου, μην μπορώντας να αντιληφθείς την πηγή των λόγων του. Κάποιες φορές ο Σατανάς έχει κίνητρα και μιλάει σκόπιμα, και άλλες φορές, κατευθυνόμενος από τη φύση του, αυτά τα λόγια έρχονται αυθόρμητα κατευθείαν από το στόμα του Σατανά. Ο Σατανάς δεν σπαταλάει πολύ χρόνο ζυγίζοντας αυτά τα λόγια. Αντιθέτως, τα εκφράζει χωρίς σκέψη. Όταν ο Θεός ρώτησε από πού έρχεται, ο Σατανάς απάντησε με λίγα αμφίσιμα λόγια. Μη μπορώντας να μάθεις από πού ακριβώς έρχεται ο Σατανάς, νιώθεις πολύ μπερδεμένος. Υπάρχει κάποιος από εσάς που μιλάει έτσι? Τι τρόπος ομιλίας είναι αυτός? Είναι διφορούμενος και δεν δίνει συγκεκριμένη απάντηση. Τι είδους λέξεις πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να περιγράψουμε αυτόν τον τρόπο ομιλίας? Είναι αποπροσανατολιστικός και παραπλανητικός, έτσι δεν είναι? Ας υποθέσουμε ότι κάποιος δεν επιθυμεί να πει στους άλλους τι έκανε την προηγουμένη. Εσύ τον ρωτάς: «Σε είδα χθες. Πού πήγαινες?» Δεν σου λέει ευθέως που πήγαινε. Ανταυτού λέει: «Τι μέρα και η χθεσινή ήταν τόσο κουραστική?» Απάντησε στην ερώτησή σου. Σου απάντησε, αλλά δεν έδωσε την απάντηση που ήθελες. Τούτη είναι η ιδιοφυΐα μέσα στην πονηριά της ομιλίας του ανθρώπου. Είναι αδύνατον να ανακαλύψεις τι εννοεί ή να αντιληφθείς την πηγή ή την πρόθεση πίσω από τα λόγια του. Δεν γνωρίζεις τι προσπαθεί να αποφύγει, επειδή μέσα στην καρδιά του έχει τη δική του ιστορία. Αυτό είναι πανούργα συμπεριφορά. Αμήν. 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 Δόξα τω Θεώ. Απ' τα λόγια του Θεού είδα ότι όλες οι πράξεις και τα λόγια του Σατανά κρύβουν κίνητρα και τεχνάσματα. Ναι. Για να καλύψει τις επέσχυντες προθέσεις του, μιλάει πολύ περίπλοκα, ώστε να μην τον καταλαβαίνουν. Είναι πραγματικά ύπουλος και πονηρός. Σωστά. Ο Σατανάς δίνει πάντα διφορούμενες απαντήσεις στις ερωτήσεις του Θεού. Ο Θεός τον συχαίνεται. Όσο για μένα, προφανώς δεν ήξερα πώς πήγαινε το πότισμα των νεοφώτιστων. Αλλά δεν ήμουν ειλικρινής. Έδωσα μια ασαφή απάντηση για να μπερδέψω την επικεφαλής. Απάντησα στην ερώτηση χωρίς να της πω την αλήθεια. Για να προστατέψω την υπόλοιψη και τη θέση μου, για να μην καταλάβουν ότι δεν έκανα πρακτικό έργο και να μην με περιφρονήσουν οι αδελφοί και οι αδελφές, είπα χωρίς ντροπή κάτι, έτσι ώστε να αποκρύψω τα γεγονότα, να παραπλανήσω και να τους εξαπατήσω. Επιδείκνυα μια σατανική διάθεση. Πράγματι. Τώρα που το σκέφτομαι, έτσι ήμουν συνήθως με τους αδελφούς και τις αδελφές. Όπως όταν κάποιος με ρώτησε κάτι που απαιτούσε ικανότητες, αλλά δεν το κατανοούσα καλά και φοβόμουν ότι αν έλεγα την αλήθεια θα έχανα το σεβασμό του. Και είπα: «Αν αυτό το πρόβλημα δεν επιληθεί, δεν αφορά μόνο τις ικανότητές σου. Δεν είναι επειδή κάνεις πρόχειρα το καθήκον σου? Ή μήπως δεν μαθαίνεις και δεν επικοινωνείς?» Φαίνονταν ότι εκ πρώτης όψεως απαντούσα στην ερώτηση, αλλά κατά βάθος ήξερα ότι μια τέτοια απάντηση δεν έλυνε το ζήτημα. Ναι. Νόμιζα ότι όταν έθετα εγώ τέτοια ερωτήματα, το άτομο θα αυτοστοχαζόταν και θα σταματούσε να με ρωτάει. Έτσι, οι ελλείψεις μου δεν θα έρχονταν στο φως. Το να αποφεύγεις έτσι τις ερωτήσεις είναι πανουργία. Είναι. Πάντα ήμουν πονηρός και παραπλανητικός.
για να προστατεύσω τη φήμη και το κύρος μου. Για να μην ρεζιλευτώ, προτιμούσα να πω ψέματα. Αυτό έδειχνε την πονηρή, πανούργα φύση μου και ότι είχα κουραστεί από την αλήθεια. Ακριβώς. Νόμιζα ότι το ψέμα και η εξαπάτηση είναι εξυπνάδα. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ανοησία. Ακόμα και αν εξαπατούσα και παραπλανούσα τους πάντες και όλοι πίστευαν ότι μπορούσα να κάνω καλά το έργο και το καθήκον μου, ο Θεός δεν θα το ενέκρινε, θα με συχαινόταν. Τότε πού θα ωφελούσε η έγκριση όλων των άλλων? Έχει δίκιο. Εκείνη τη στιγμή μέσα μου ένιωσα κενός και αξιολύπητος. Ήμουν απασχολημένος όλη μέρα και όμως δεν έλεγα ποτέ ούτε μία αλήθεια. Η σατανική μου διάθεση δεν είχε αλλάξει και δεν διέθετα την αλήθεια. Η σκληρή έκθεση και επίκριση από την επικεφαλή σε εκείνη την ημέρα ήταν προειδοποίηση από τον Θεό. Ήξερα ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω έτσι, αλλά έπρεπε να μετανιώσω, να γίνω ειλικρινής και να βιώσω αυτή την πραγματικότητα. Δόξα το Θεό. Δόξα το Θεό. Η απόκτηση κατανόησης της πανούργας διάθεσής σου μέσω αυτής της κριτικής είναι μεγάλο κέρδος. Ακριβώς. Μετά από αυτό αναρωτήθηκα ποιες άλλες ανέντιμες συμπεριφορές είχα ακόμη. Ήξερα ότι έπρεπε να τις αλλάξω. Μέσα από αυτοκριτική κατάλαβα ότι υπήρχαν και κάποια πονηρά σημεία στην πρόσφατη σύνοψή μου για το έργο. Σημείωνα λεπτομερώς το έργο που γινόταν πιο διεξοδικά, πιο ολοκληρωμένα. Αλλά για το πρόχειρο και αναποτελεσματικό έργο έγραφα γενικολογίες ή δεν έγραφα καθόλου. Θυμάμαι ότι ένα έργο είχε κακά αποτελέσματα και εκείνη τη στιγμή άρχισα να σκέφτομαι τι θα πίστευαν για μένα αν έγραφα την αλήθεια. Θα έλεγαν ότι δεν μπορούσα να κάνω καλά ούτε ένα έργο, ότι ήμουν εντελώς ανίκανος. Ζήγησα τα υπέρ και τα κατά και αποφάσισα να μην γράψω για την πρόοδο αυτού του έργου. Για να μην το μάθει κανείς. Μπορεί να πίστευαν ότι ήμουν πολύ απασχολημένος και το είχα ξεχάσει. Είναι και αυτό πολύ πονηρό. Πράγματι. Ήμουν ανειλικρινής και δόλιος ξανά και ξανά. Τότε ήμουν πολύ πανούργος. Σε όλα τα χρόνια της πίστης μου, είχα κάνει πολλά καθήκοντα και είχα υπομείνει δυσκολίες. Αλλά δεν προσπαθούσα να επιδιώξω την αλήθεια. Σκεφτόμουν απλώς πώς να προστατεύσω τη φήμη και τη θέση μου. Έτσι εξακολουθούσα να μην μιλάω ούτε να συμπεριφέρομαι ειλικρινά. Δεν είχα το θάρρος να είμαι απλός και ανοιχτός. Ήταν αξιολύπητο. Μερικές φορές αναρωτιόμουν. Ο Θεός μας έχει πει τόσα. Έχω διαβάσει τόσα από τα λόγια Του. Μα βιώνω την πραγματικότητα κάποιου από αυτά? Δεν μπορούσα καν να γράψω μια ειλικρινή σύνοψη για το έργο μου. Τι θα κέρδιζα στο τέλος, πράττοντας έτσι? Ναι. Τότε αισθάνθηκα ότι βρισκόμουν στο κατώφλι του κινδύνου. Αν δεν μετανοούσα και δεν άλλαζα διάθεση, ο Θεός θα με απέκλειε ανά πάσα στιγμή. Ακριβώς. Είπα μια προσευχή μέσα μου. Θεέ μου, είμαι βαθιά διεφθαρμένος. Συνεχώς ψεύδομαι και εξαπατώ για χάρη της φήμης και της υπόληψής μου. Σε παρακαλώ, καθοδήγησέ με για να γνωρίσω πραγματικά τον εαυτό μου. Αμήν. Μετά διάβασα κι άλλα λόγια του Θεού. Ο παντοδύναμος Θεός λέει: «Αν είστε επικεφαλείς ή εργάτες, φοβάστε μήπως ο οίκος του Θεού αμφισβητήσει και επιβλέψει το έργο σας. Φοβάστε ότι ο οίκος του Θεού θα ανακαλύψει παραλήψεις και λάθη στο έργο σας και θα σας αντιμετωπίσει. Φοβάστε ότι, αφού ο άνωθεν γνωρίσει το πραγματικό σας επίπεδο και ανάστημα, θα σας δει υπό διαφορετικό πρίσμα και δεν θα σας εξετάσει για προαγωγή. Εφόσον γνωρίζεις ότι έχεις τη διάθεση του Αντίχριστου, γιατί δεν τολμάς να έρθεις αντιμέτωπος με αυτό? Γιατί δεν μπορείς να το προσεγγίσεις με ειλικρίνεια και να πεις:
Αν ο άνωθεν ρωτήσει για το έργο μου, θα πω όλα όσα ξέρω. Και ακόμη κι αν έρθουν στο φως τα κακά πράγματα που έχω κάνει και μόλις το μάθει ο άνωθεν πάψει να με χρησιμοποιεί και χάσω την κοινωνική μου θέση, θα πω ξεκάθαρα αυτά που έχω να πω. Ο φόβος σου για την επίβλεψη και για τις ερωτήσεις σχετικά με το έργο σου από τον οίκο του Θεού αποδεικνύει ότι αγαπάς την κοινωνική σου θέση περισσότερο από την αλήθεια. Αυτή δεν είναι η διάθεση ενός αντίχριστου. Το να αγαπάς την κοινωνική θέση πάνω απ' όλα είναι η διάθεση ενός αντίχριστου. Γιατί εκτιμάς τόσο πολύ την κοινωνική θέση? Ποια είναι τα ωφέλη της κοινωνικής θέσης? Αν η κοινωνική θέση σου έφερνε καταστροφή, δυσκολίες, αμηχανία και πόνο, θα την εκτιμούσες ακόμα τόσο πολύ? Όχι. Έχει τόσο πολλά ωφέλη το να έχεις κοινωνική θέση. Πράγματα όπως ο φθόνος, ο σεβασμός, η υψηλή εκτίμηση και η κολακία από τους άλλους ανθρώπους, καθώς και ο θαυμασμός και η λατρεία τους. Υπάρχει επίσης το αίσθημα ανωτερότητας και προνομίου που σου δίνει αξιοπρέπεια και μια αίσθηση αυτοεκτίμησης. Επιπλέον, μπορείς και να απολαμβάνεις πράγματα που οι άλλοι δεν απολαμβάνουν, όπως όλα όσα συνεπάγεται η κοινωνική θέση καθώς και η δική μεταχείριση. Αυτά είναι τα πράγματα που δεν τολμάς καν να σκεφτείς και αυτά που λαχταράς τα όνειρά σου. Τα αγαπάς αυτά τα πράγματα? Αν η κοινωνική θέση είναι ανούσια, χωρίς πραγματική σημασία και η υπεράσπισή της δεν εξυπηρετεί κανέναν πραγματικό σκοπό, δεν είναι ανόητο να την αγαπάς? Αν καταφέρεις να εγκαταλείψεις πράγματα όπως τα συμφέροντα και τις απολαύσεις της σάρκας, τότε η φήμη και η κοινωνική θέση δεν θα σε δεσμεύουν πλέον. Επομένως, τι πρέπει να επιληθεί πριν από την επίλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με την αγάπη και το κυνήγι της κοινωνικής θέσης? Πρώτον, να διακρίνεις την ουσία του προβλήματος του να κάνεις το κακό και να επιδίδεσαι σε τεχνάσματα, αποσιωπήσεις και συγκαλύψεις, καθώς και του να αρνείσαι την επίβλεψη, τα ερωτήματα και την έρευνα από τον οίκο του Θεού, προκειμένου να απολαύσεις όσα συνεπάγεται η κοινωνική θέση. Δες αν αυτό αποτελεί απροκάλυπτη αντίσταση και εναντίωση στον Θεό. Αν μπορέσεις να διακρίνεις την ουσία και τις συνέπειες της επιθυμίας για τα όσα συνεπάγεται η κοινωνική θέση, θα επιληθεί το πρόβλημα της επιδίωξης της κοινωνικής θέσης. Και χωρίς την ικανότητα να διακρίνεις την ουσία της επιθυμίας για όσα συνεπάγεται η κοινωνική θέση, αυτό το πρόβλημα δεν θα επιληθεί ποτέ. Αμήν. Τα λόγια του Θεού δείχνουν σαφώς την αιτία του ψεύδους και της απάτης και το μονοπάτι της επίλυσής τους. Όντως. Με βοήθησαν να συνειδητοποιήσω ότι αδυνατούσα να πάψω να εξαπατώ εξαιτίας του ότι αγαπούσα πολύ τη φήμη και τη θέση μου. Για να προστατεύσω αυτά και για να μην δει η επικεφαλής ότι δεν μπορούσα να παρακολουθήσω το έργο μου, προσπαθούσα να ραδιοργήσω και να παραπλανήσω την επικεφαλής με τα λόγια μου. Ανέφερα μόνο τα καλά σημεία στη σύνοψη του έργου μου, για να πιστεύουν οι άλλοι ότι ήμουν ένας επικεφαλής που έκανε πρακτικό έργο. Φοβόμουν ότι θα έβλεπαν το πραγματικό μου πρόσωπο και δεν θα με θαύμαζαν πια και θα έχανα το αίσθημα ανωτερότητας που μου έδινε αυτή η θέση. Όταν είδα τα λόγια του Θεού, το να αγαπάς την κοινωνική θέση πάνω απ' όλα είναι η διάθεση ενός αντίχριστου, συνειδητοποίησα πόσο σοβαρό ήταν αυτό το θέμα. Σκέφτηκα τους αντίχριστους που αποβάλλονται. Πάντα επιδιώκουν το κύρος κατά το καθήκον τους και παρασκηνιακά κάνουν κόλπα και είναι δόλοι. Αυτό διαταράσσει το έργο της Εκκλησίας. Γι' αυτό εκτίθενται και εκδιώκονται.
Υπάρχουν επίσης και οι ψευδείς επικεφαλείς. Είναι πανούργοι στο καθήκον τους και όταν δεν κάνουν πραγματικό έργο, καλύπτουν την αλήθεια. Πράγμα που εμποδίζει το έργο της Εκκλησίας. Όπως η αδελφή Τσεν, η υπεύθυνη για το ευαγγελικό έργο. Εκείνη την εποχή ασχολιόταν και με άλλο έργο. Και ήταν επιτίδια και δόλια και στις δύο θέσεις. Στο καθένα από τα δύο έργα έλεγε ότι ήταν απασχολημένη με το άλλο έργο. Όμως δεν έκανε κανένα από τα δύο έργα. Γι' αυτό και τελικά απομακρύνθηκε. Ο Θεός είναι δίκαιος και άγιος και τα βλέπει όλα. Όσο πανούργος κι αν είναι κανείς, δεν τον ξεγελά. Αργά ή γρήγορα ο Θεός θα τον εκθέσει. Είναι αλήθεια. Πήρα τα μαθήματα από τις αποτυχίες των άλλων ως προειδοποίηση. Το ότι έπαιζα παιχνίδια και ήμουν δόλιος για το όνομα και τη θέση μου ήταν μια ανόητη εξαπάτηση του εαυτού μου και των άλλων. Ο Θεός βλέπει τα πάντα και αρέσκεται στην ειλικρίνεια. Μόνο οι ειλικρινείς έχουν σταθερό πάτημα στον οίκο του Θεού και οι πονηροί θα αποκαλυφθούν και θα εκδιωχθούν. Ναι, οπωσδήποτε. Στην πίστη μου δεν επεδίωκα να είμαι ειλικρινής. Έπαιζα θέατρο και άφηνα ψεύτικη εντύπωση. Και παρόλο που ξεγελούσα κάποιους, δεν μπορούσα να ξεφύγω από την εξέταση του Θεού. Στο τέλος, ο Θεός θα με εξέθετε και θα με απέκλειε. Μεγάλη αλήθεια. Τότε συνειδητοποίησα τη σημασία του να είσαι ειλικρινής. Και ήξερα ότι η ειλικρίνεια όπως την απαιτεί ο Θεός και η αποδοχή της εξέτασής του είναι ο μόνος δρόμος για την έγκρισή του. Αμήν. Σκέφτηκα τα λόγια του Θεού. Αν κάποιος λέει πάντα ό,τι πραγματικά έχει στην καρδιά του, αν δεν λέει ποτέ ψέματα ή υπερβολές, αν είναι ειλικρινής, ποτέ απρόσεκτος ή επιπόλαιος στο καθήκον του και αν κάνει πράξη την αλήθεια που κατανοεί, τότε αυτό το άτομο έχει ελπίδα να κερδίσει την αλήθεια. Αν κάποιος αποκρύπτει πάντοτε τον εαυτό του και την καρδιά του, ώστε να μην τον βλέπουν καθαρά, αν δίνει μια ψεύτικη εντύπωση για να εξαπατήσει, τότε βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο και θα του είναι δύσκολο να κερδίσει την αλήθεια. Μπορείτε να δείτε από την καθημερινή ζωή κάποιου τα λόγια και τις πράξεις του ποιες είναι οι προοπτικές του. Αν αυτό το άτομο προσποιείται συνεχώς, παριστάνοντας πάντα κάτι άλλο από αυτό που είναι, τότε δεν είναι κάποιος που δέχεται την αλήθεια και αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί και θα αποκλειστεί. Αυτοί που δεν ανοίγονται ποτέ, που προσποιούνται τους έντιμους, που θέλουν πάντα την εκτίμηση των άλλων, που δεν επιτρέπουν στους άλλους να τους γνωρίσουν, δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι ανόητοι. Τέτοιοι άνθρωποι είναι εξαιρετικά ανόητοι. Καθώς η αλήθεια για αυτούς αργά ή γρήγορα θα φανεί. Σε ποιο μονοπάτι βαδίζουν με τη συμπεριφορά τους? Στο μονοπάτι των Φαρισαίων. Κινδυνεύουν ή όχι οι υποκριτές? Αυτούς μισεί ο Θεός περισσότερο. Άρα δεν νομίζεις πως κινδυνεύουν? Όσοι είναι Φαρισαίοι βαδίζουν στον δρόμο προς την αιώνια απώλεια. Αμήν. Ναι. Το να κρύβεσαι, να προσποιείσαι και να θες να σε θαυμάζουν είναι σίγουρα το λάθος μονοπάτι. Και αν δεν γυρίσεις πίσω, τελικά θα καταστραφείς. Σωστά. Ναι, σωστά. Προσευχήθηκα στο Θεό και πήρα την απόφαση, έτοιμος να αρχίσω να επιδιώκω αλλαγή διάθεσης και να γίνω ειλικρινής. Δόξα τω Θεώ. Διάβασα αργότερα και άλλα λόγια του Θεού. Ό,τι κάνεις, κάθε ενέργεια, κάθε πρόθεση και κάθε αντίδραση πρέπει να παρουσιάζεται ενώπιον του Θεού. Η καθημερινή σου πνευματική ζωή, η εγκύτητά σου με τον Θεό, το πώς διαβάζεις τα λόγια Του, η συναναστροφή σου με τους άλλους και η εκκλησιαστική ζωή σου, η υπηρεσία σου κατά τη συνεργασία, θα παρουσιαστούν ενώπιον του Θεού για να υποβληθούν στον έλεγχό Του. Αυτή είναι η άσκηση που θα σε βοηθήσει να αναπτυχθεί στη ζωή. Η διαδικασία αποδοχής του ελέγχου του Θεού είναι η διαδικασία του εξαγνισμού. Όσο πιο πολύ αποδέχεσαι τον έλεγχό του, τόσο πιο πολύ εξαγνίζεσαι και συμβαδίζεις με το θέλημα του Θεού. Έτσι ώστε να μην ελκύεσαι από την ακολασία, αλλά να ζεις την παρουσία του. Όταν αποδέχεσαι τον έλεγχό του, ταπεινώνεται ο Σατανάς και απαρνείσαι τη σάρκα. Η αποδοχή του ελέγχου του Θεού είναι ένα μονοπάτι που θα πρέπει να ακολουθείς. Αμήν. Η αποδοχή του ελέγχου του Θεού είναι ο δρόμος για την κάθαρση της διαφθοράς μας. Ναι.
Με τα λόγια του Θεού συνειδητοποίησα ότι μόνο όσοι αποδέχονται την εξέτασή του έχουν σεβασμό για αυτόν. Μπορούν να γαληνέψουν ενώπιόν του για να αναζητήσουν την αλήθεια. Μπορούν να εκτιμήσουν με ακρίβεια όλες τις σκέψεις τους και γνωρίζουν το σωστό και το πώς να κερδίσουν την έγκρισή του. Αν δεχτούμε τον έλεγχο του Θεού, ζούμε πάντα ενώπιόν του και τότε διορθώνουμε τα πονηρά και δόλια κίνητρα και τις προθέσεις μας. Μόνο έτσι θα γινόμαστε όλο και πιο απλοί και ειλικρινείς. Θα κάνουμε εύκολα την αλήθεια πράξη και το καθήκον μας σωστά. Ναι. Έτσι τι θα σέβεται η διεφθαρμένη διάθεσή μας. Έτσι είναι. Αφού του κατανόησα το θέλημα του Θεού, άρχισα να ασκούμε στο να του ανοίγω την καρδιά μου. Να μην προσποιούμε ούτε να κρύβομαι και να δέχομαι την εξέτασή του. Μετά από αυτό, όταν έγραφα συνόψεις του έργου, πρόσεχα να είμαι ειλικρινής, να δέχομαι την εξέτασή του. Και να περιγράφω με ακρίβεια το έργο που δεν είχα κάνει καλά. Όταν η επικεφαλής ρωτούσε για το έργο μου, φρόντιζα να λέω πάντα την αλήθεια. Όταν οι άλλοι μου έκαναν ερωτήσεις, ήμουν ειλικρινής για όσα γνώριζα. Αν γνώριζα, καλώς. Αν όχι, δεν απαντούσα. Αυτού του είδους η άσκηση ήταν πολύ πιο ήρεμη. Δόξα τω Θεώ. Βίωσα ότι η αποδοχή της εξέτασης του Θεού είναι μονοπάτι εισόδου στην αλήθεια και εξάλληψη της διαφθοράς. Αμήν. Βίωσα επίσης ότι χωρίς κλάδεμα και αντιμετώπιση δεν θα είχα εξετάσει σοβαρά τη δική μου διαφθορά και δεν θα είχα επιδιώξει την αλήθεια. Έτσι, όσα χρόνια κι αν είχα πίστη, όσα καθήκοντα κι αν έκανα, όσο κι αν υπέφερα, η διεφθαρμένη μου διάθεση δεν θα άλλαζε ποτέ. Σίγουρα δεν θα μπορούσα να σωθώ και θα εξαλειφόμουν από τον Θεό. Σίγουρα. Εκείνο το κλάδεμα και η αντιμετώπιση μου έδειξαν τη σημασία της ειλικρίνειας και κατανόησα σε κάποιο βαθμό την πονηρή σατανική μου διάθεση. Αυτή ήταν η αγάπη και η σωτηρία του Θεού. Ναι, δόξα τω Θεώ.